κύριος Γιώργος Λιπάκης, 76 ετών, εργάστηκε για 40 περίπου χρόνια και σήμερα αδυνατεί, όπως λέει, να καταφέρει να επιβιώσει. Σκεφτόταν ότι επί χρόνια ως εργαζόμενος πλήρωνε ακριβές εισφορές και πως θα είχε μια ήσυχη περίοδο ως συνταξιούχος. Όμως, όσα είχε σκεφτεί έχουν ανατρεπεί και ο ίδιος, όπως λέει, νιώθει εγκαταλελειμμένος. Άστα, όλα πάνω και εμείς σε ένα σημείο. Ενώ πληρώναμε ένα κάρο λεφτά για να πάρω μια σύνταξη αξιοπρεπή, να μπορούμε να ζήσουμε, δεν μπορούμε να ζήσουμε. Την ίδια αγωνία έχει και ο κύριος Λευτέρης Σούρδης, 82 ετών. Διατηρώντας ένα μικρό ξενοδοχείο με τα αδέλφια του, κατάφερε να νιώσει ασφαλής για τα χρόνια μετά τη σύνταξη. Σήμερα, όπως εξηγεί, οι όποιες οικονομίες είχε κάνει εξανεμίστηκαν και με την πενιχρή σύνταξη που λαμβάνει, το να μπορέσει να ζήσει με αξιοπρέπεια είναι μάλλον, όπως εξηγεί, αδύνατο. Ζητάμε την ακρίβεια αυτή να την καλύψουν. Αν δεν την καλύψουν, τα χρήματα που παίρνουμε δεν μας φτάνουν. Τι να κάνουμε. Ο κύριος Ουρανός επί δεκαετίες εργάστηκε ως αστυνομικός. Νύχτα και μέρα, όπως εξηγεί, υπηρέτησε με συνέπεια και έκανε το καθήκον του. Σήμερα όμως ο συνταξιούχος βλέπει πως ό,τι μπορούσε να περιμένει αποτελεί όνειρο θερινής νυχτός. Η ώρα της σύνταξης ήταν τότε ένα πολύ καλό όνειρο. Σήμερα όμως είναι μια πραγματικότητα πολύ, ας την πούμε, μελανή. Οι συνταξιούχοι βιώνουν τη φτώχεια. Συνταξιούχοι από όλη την Κρήτη συγκεντρώθηκαν σήμερα στο Ηράκλειο σε ένα παγκρίτιο συλλαλητήριο, μέσω του οποίου έστειλαν το μήνυμα του αγώνα και της αντίδρασης στην κατάσταση που βιώνουν οι συνταξιούχοι και που τους έχει οδηγήσει, όπως είπαν, σε απόγνωση. Ένας συνταξιούχος περνάει για 10 μέρες, ο μισθός φτάνει για 10 μέρες, για άλλους 15 μέρες και από άλλους να φτάσει για 20 μέρες. Από εκεί θα καταλάβετε ποιο είναι το πρόβλημα. Το 46% των συνταξιούχων αμείβεται κάτω από το 6,58 και το 34% κάτω από 500 ευρώ. Μιλάμε λοιπόν ότι η μεγάλη μερίδα των συνταξιούχων είναι κάτω από τα όρια της φτώχειας. Συντάξεις που θα πρέπει να αυξηθούν με βάση την αύξηση του κόστου ζωής και κατάργηση της προσωπικής διαφοράς, ζήτησαν οι συνταξιούχοι, που ξεκαθάρισαν ότι μέχρι να δικαιωθούν δεν θα σταματήσουν να διαμαρτύρονται και να αγωνίζονται. Σίγουρα δεν ονειρευόμαστε αυτό που θα συνέβη μετά από μερικά χρόνια. Το βάρος που έχει πέσει αυτή τη στιγμή στους ώμους των συνταξιούχων είναι δυσανάλογο με την προσφορά τους, αν θέλετε, και με τις προσδοκίες που είχαμε από τους εκάστοτε κυβερνώντες. Δεν μπορούμε να δεχθούμε αυτό που μας καλεί η κυβέρνηση, να προσαρμοστούμε σε αυτή την κατάσταση. Δεν μπορούμε να ζήσουμε με λιγότερο ουρανό. Γι' αυτό και θα παλέψουμε, θα κατέβουμε στο πεζοδρόμιο όσο γίνεται περισσότεροι, πιο αποφασισμένοι.